Εμπρός. Δεν κλέβουμε εμείς. Χαίρετε εμείς. Τι πες? Χαίρετε εμείς. Τάκη, είμαι ο Ευμένιος, ο εξάδελφος του Ευλάλιου. Έλα ρε φίλε μου, πού ήσουν? Τάκη μου, που κάλεσα σήμερα στην εκπομπή σου, ναι, είναι για να σχολιάσουμε λίγο τα τεκτενόμενα της επικαιρότητας. Ναι, τα τεκτενόμενα θέλω και εγώ να σχολιάσω. Και να ευχηθώ την πλήρη ίαση στους Μητροπολίτες Γλυφάδας, Αντωνίου, της Κηφισιάς Κυρίλου και Άρτης, καθώς δέχθηκαν αυτή την επίθεση, την άνανδρη επίθεση με το βιτριόλι. Πότε? Από το Μητροπολίτη της Βέρειας. Το άκουσες αυτό, Τάκη μου? Κάτσε ρε παιδί μου, ο Μητροπολίτης έφαγε βιτριόλι? Μάλιστα, Τάκη μου, είχαμε σήμερα μία σύναξη στην, στην Μονή Πετράκη και ουσιαστικά θέλαμε να βγάλουμε έναν ιερέα από τα αξιώματά του, τον Μητροπολίτη Βέρειας, ο οποίος είχε μαζί του ένα οξύ μέσα σε ένα μπουκαλάκι και το πέταξε σε όλους μας. Αυτός από τη Βέρεια? Μάλιστα, Τάκη μου, μάλιστα. Και ήθελε να το πετάξει στους άλλους από τους άλλους Μητροπολίτες. Το πέταξε, Τάκη μου, το πέταξε. Σε πόσους? Και φέρουν εγκάβματα όλοι οι Μητροπολίτες, καθώς και δύο... Όταν λες όλοι, πόσοι? 7 εις τον σύνολο και 2 φύλακες, καθώς και ένας δικηγόρος. 7 και 3, 10. Μάλιστα, Τάκη μου. Και τι μπουκαλάκι ήταν αυτό, δεν τελειώνε ποτέ? Νερού, το είχε μέσα στην κάπα του. Στην κάπα του. Μάλιστα, ναι, ναι, περίμενε. Άρα και δεν ήταν μικρό μπουκαλάκι, 10 άτομα, τα ράντισε. Ήτανε νερού, μπουκάλι νερού. Μεγάλο. Και το έβγαλε και το διαμέλισε σε όλα τα πρόσωπα. Πού τους βρήκε αυτούς? Στη Μονή Πετράκη ήμασταν μαζεμένοι. Στην Πεντέλη. Εν πάση περιπτώσει, φίλε μου Τάκη, δεν πήρα σήμερα να απαγγείλω κάποιο τροπάριο ή κάτι τέτοιο. Ναι, θέλεις να πούμε να είναι περαστικά στους Μητροπολίτες, Μάλιστα. Να είναι περαστικά. Και θα ήθελα να προτείνω και σε σένα, άμα είσαι και εσύ την ευγενή καλοσύνη, ναι, του χρόνου, στην αρχή της νέας μας σεζόν, να κάνω το τρισάγιο διαμέσου της εκπομπής σου για τον αγιασμό της ομάδας του Ολυμπιακού μας. Όχι. Κάτσε, ο Ολυμπιακός κάνει στο Ρέντι, έχει παπά και κάνει. Έχει Μητροπολίτη. Εντάξει, Τάκη μου. Μπορώ όμως διαμέσου της εκπομπής. Αυτό όμως θα ήθελα. Πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, μία εβδομάδα πριν, εσύ και μόνο εσύ, να κάνεις, πώς το λένε, εδώ, στην εκπομπή, εσύ από εκεί και εγώ με τον Άκη από εδώ. Βεβαίως, φίλε μου Παναγιώτη. Ναι, θα ήθελα πολύ να φύγουν και τα κακά τα μάγια. Βεβαίως. Τα κακά τα μάτια, πώς θα λένε. Παλασσόμεθα από τις μάσκες διαπαντός. Αμήν. Να σου πω κάτι άλλο. Είναι τώρα αυτό που μου είπες είναι αλήθεια, δεν το κατάλαβα και... Μάλιστα. Ναι, και τώρα οι παπάδες είναι αρρώστοι όλοι? Είναι στο ΚΑΤ. Στο ΚΑΤ, εύχομαι τα περαστικά διαμέσου της εκπομπής σου. Ο ένας έχει πάρει το εξιτήριο από το ΚΑΤ και ο φρουρός νοσηλεύεται ακόμα. Και τι ήταν αυτό, βιτριόλι? Και όλους περαστικά και ο κόσμος να μείνει στα σπίτια του και να είναι σόφρονας και να ηρεμήσει από την πανδημία που περάσαμε. Ναι. Καλή ευχή αυτή, μπράβο. Ήταν βιτριόλι αυτό? Βιτριόλι, πολύ σωστά, Τάκη μου, ναι, βιτριόλι. Βιτριόλι και δεν τον είχε πάρει κανένας είδηση. Και καλά αυτός ο παπάς τόσο μανία τους είχε? Μάλιστα, καθότι ήθελαν να τον καθαιρέσουν από τα αξιώματά του. Γιατί? Διότι ήταν πολύ ζωηρός. Δηλαδή τι έκανε ζωηρός? Ασχολιότανε και με άλλα θέματα τώρα. Εντάξει, να μην τα πεις. Τους ειδικούς. Να μην τα πεις, ναι. Λοιπόν, διαμέσου της εκπομπής σου θα ήθελα να πω αυτές τις 5 κουβέντες. Να σε καλά, Τάκη μου. Ωραία, σε περιμένω μία εβδομάδα πριν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα χαιρετίσματά μου στον εξάδελφό μου τον Ευλάλιο. Βεβαίως, το άκουσε φαντάζομαι και θα ήθελα να μία εβδομάδα πριν να κάνουμε αυτό εδώ, έτσι. Βεβαίως, Τάκη μου, δια της εκπομπής σου θα ευχηθούμε για την καλή χρονιά και την εύκρατη χρονιά για τον Ολυμπιακό μας. Όχι έτσι, θέλω να ψάλεις κάτι. Τι ψέλνουμε? Βεβαίως, Τάκη μου. Τι είναι αυτό που θα ψάλεις? Όπως ναι, προβλέπετε. Μια προσευχή, κάτι να ψάλεις. Βεβαίως, Τάκη μου, ναι. Να είσαι καλά, φίλε μου, και βραστικά στους καλή γέροντες. Καλή πρωία, σοφή μου γέροντες. Γεια σου, Τάκη μου. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Περαστικά στους, όχι γέροντες, στους Μητροπολίτες. Εμπρός.
Καλησπέρα, Αντάκη. Μπόσρα με λένε από το Αμούγκα. Σαϊκάρο είμαι. Κάτσε, κάτσε. Θα τα πάμε από την αρχή. Τι είσαι, από τα Μέθανα. Α, όχι. Από Αμούγκα. Από... από Αμούγκα. Από Μούγκα. Ναι. Α, Μούγκα. Μούγκα, είσαι Μούγκα στο Μελισανίδη. Αυτό θες να πεις. Όχι, με λένε... Άντε, γεια! Θα μου πεις όχι. Ό,τι σας πει ο πρόεδρος σας, προσοχή. 2 days later. Εμπρός. Ναι, Τάκη, εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Εγώ. Δημήτρης, ναι. Τηλεφωνώ. Δημήτρης, εγώ είμαι, ρε Τάκη, εγώ είμαι. Δημήτρης τηλεφωνώ. Από Γιάννη Τσάκ, μου μπέλης. Αν θυμάσαι και την Παρασκευή, με έχεις πει να μην ξαναπάρω, αλλά σε έκανα μία επίσκεψη. Κάτσε, ρε, από τα Γιάννη Τσάκ παίρνεις. Ναι, εγώ μου. Άντε, γεια! Όχι, ρε, ποτέ δεν θα πάρεις, ρε. Ποτέ, ρε. Γιατί σου είναι ειρωνικός. Ακούστε ρε εσείς, θέλω να τα λέτε στα ίσα. Να με βρίζετε στα ίσα και να λέτε στα ίσα την ομάδα σας. Να μην είστε ούτε να πηγαίνετε τείχο-τείχο, ούτε μία έτσι να τα λέτε μία αλλιώς. Λοιπόν, δεν ξαναπαίρνεις τηλέφωνο ρε. Δεν θα ξαναπάρεις. Θες να παίρνεις και να πληρώνεις. Κάντο. Δεν θα ξαναμιλήσεις ποτέ. Εκτός την επόμενη φορά, εννοώ τώρα, ζητήσεις συγγνώμη. Και πες ότι γαμιέται η ομάδα μου. Τότε θα σε αφήσω να παίρνεις τηλέφωνο. Θα πεις ότι γαμιέται η ομάδα σου και θα σε αφήσω να παίρνεις. Θα ζητήσεις και συγγνώμη. Έτσι είναι αυτά. Όλα έχουν το τίμημά τους. Εμπρός. Ναι, Τάκη. Εδώ είμαι. Εγώ είμαι. Κατάλαβες ποιος είμαι τώρα, πιστεύω. Τα Γιάννητσα. Βέως. Πες συγγνώμη. Θα πω κάτι και θα σας... Άντε, γεια! Δεν έχει να κάνω διάλογο. Θα πάρεις τηλέφωνο, θα πεις συγγνώμη. Και θα πεις γαμώ την ομάδα σου. Και τότε θα μιλήσεις. Εδώ υπάρχουν νόμοι. Αυτή η εκπομπή 25 χρόνια μόνο νόμους τηρεί. Κοροϊδα παουξίδες. Εμπρός. Έλα, Τάκη. Εδώ είμαι. Δημήτρης από Γιαννητσά, νομού Πέλης. Ωραία. Θα πεις συγγνώμη, ρε. Συγγνώμη. Πες συγγνώμη. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Και πες ότι γαμιέται η ομάδα σου. Γαμιέται η ομάδα. Τι είπε, το είπε. Γαμιέται η ομάδα σου. Ποια ομάδα σου. Τι είπε τώρα, ρε. Μπράβο. Λοιπόν, δεν ξαναπέρασε τηλέφωνο. Γαμιέται η ομάδα σου, θα το πεις πολλές φορές. Τώρα είναι οριστικό. Δεν θέλω ούτε συγγνώμη, ούτε γαμιέται η ομάδα σου. Αν θα πάεις, θα πεις ότι γαμιέσαι εσύ. Ρε μπάσταρδε. Μη με κάνεις και σε βρίσκω χειρότερα. Δεν ξαναπέρασες τηλέφωνο, ρε. Τελείωσε σήμερα. Ούτε το συγγνώμη σου ήταν δεχτό. Τελείωσες. Έγινες ο νέος εξάστερος. Εμπρός. Έλα, εγώ είμαι παλιτάκι, εγώ είμαι. Βραγαμίσου, ρε. Τέλειος, δεν ξαναπέρνεις. Τέλος! Θα κάθω να παίζω με εσάς. Γάμω τα καφενεία που υποστηρίζετε. Εμπρός. Έλα, Τάκη. Ναι. Δημήτρης Γιαννητσάνο μου, θέλεις. Βρε, γαμίσου, δεν είπαμε. Δεν είπαμε να πάω να γαμηθείς. Δεν ξαναπέρεις τηλέφωνο. Και δεν θέλω πια ούτε συγγνώμη, ούτε να βρεις την ομάδα σου. Άντε γαμίσου, τέλος. Για να μάθεις να βρίζεις κιόλας. Τέλος, εσύ άκουσε με. Πιο εύκολα είναι να γίνεις στις εκλογές πρωθυπουργός παρά να ξαναμιλήσεις αυτή την εκπομπή. Γι' αυτό πήγαινε δήλωση για πρωθυπουργός, γιατί πιστεύω θα βγεις, γιατί είσαι ένας μαλάκας και συνήθως τέτοιοι μπαλάκες βγαίνουνε στη Βουλή, που δεν υπολογίζουν τον κόσμο, που λένε ψέματα πριν τις εκλογές και μετά τον αγνοούν. Λοιπόν, για εκεί κάνεις, για εδώ δεν ξαναμιλάς ποτέ. Κόλιο καράχο, πούτα και λαμαριός! Φοβερό! Ό,τι σας λέω! Διακόπτω την εκπομπή! Διακόπτω την εκπομπή!